Σύμφωνα με τους ειδικούς, για να αλλάξουμε θέμα, έξαρση παρουσιάζεται στην επιδημία της γρίπης. Δεν τη λέμε ακριβώς επιδημία, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ιός της γρίπης κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Μάλιστα, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό ήταν και ένα αποθυμένο μετά τα 2 χρόνια της πανδημίας, καθώς λόγω της χρήσης μάσκας κυρίως είχαμε μια υποτίμηση σε σχέση με την γρίπη. Θα δούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες με την βοήθεια του καλεσμένου μας, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών, του κυρίου Δημήτρη Ψευτοκάτων, ο οποίος ήδη βλέπουμε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαυρίδη. Δύο στοιχεία είναι, συνεχίζεται ο εμβολιασμός σε ό,τι αφορά τον ιό της γρίπης και παράλληλα λέμε ότι φαίνεται ότι έχουμε μια έξαρση ή μια κινητικότητα σε σχέση με τον ιό. Ο ιός, η ιή της γρίπης, γιατί είναι πολύ περισσότερη αυτό που ονομάζουμε κοινώς γρίπη, είναι αρκετή, μεταλλάσσεται κάθε χρόνο και κάνει την εμφάνισή της εποχικά τους κρύους μήνες του χειμώνα. Από τώρα αρχίζει δηλαδή Δεκέμβριο, με έξαρση εκεί στον Φεβρουάριο και Μάρτιο. Και εξαφανίζεται, δεν εξαφανίζεται φυσικά τελείως, δίδει ακόμα κρούσματα πολλές φορές ακόμα και το καλοκαίρι. Το μεγάλο κύμα κάνει μία κορύφωση τον Μάρτιο, Φεβρουάριο-Μάρτιο και μετά πέφτει σιγά σιγά τους μήνες Απρίλιο με Μάιο, οπότε ελαττώνονται τα κρούσματα γιατί και ο άνθρωπος αρχίζει να κινείται σε εξωτερικούς χώρους, πάβουν οι συγκεντρώσεις, η συνόθηση των ατόμων, να το πούμε, σε μεγάλες ομάδες σε κλειστούς χώρους και έτσι ελαττώνονται τα κρούσματά της. Αυτή τη στιγμή παρατηρείται αυτό το φαινόμενο και ήταν αναμενόμενο για την ιατρική κοινότητα, γιατί όπως πολύ σωστά προείπατε, τα χρόνια αυτά που προηγήθηκαν με την επιδημία του κορονοϊού και τη χρήση μάσκας, ο ιός της γρίπης είχε περιοριστεί πάρα πολύ, σχεδόν είχε εξαφανιστεί, δεν εμφανιζόταν. Δίδαμε μεγαλύτερη σημασία στον κορονοϊό, ενώ υπήρχε και η γρίπη. Φαίνεται λοιπόν ότι η χρήση μάσκας είχε ωφέλη, αλλά ξαφνικά η απόλυτη εφόρμηση των ανθρώπων στις απολαύσεις της ζωής και της στέρησης αυτών των 2-3 χρόνων να έχει οθήσει στην αύξηση των κρουσμάτων. Τώρα, έχουν εμφανιστεί και άλλοι. Είναι ο συγκητιακός ιός, ο RS όπως λέμε, που προσβάλλει και είναι περισσότερο επικίνδυνος για τα παιδιά, με κοινά συμπτώματα. Και έχουμε τα συμπτώματα της γρίπης και του κορονοϊού, μοιάζουν πάρα πολύ. Τώρα, ένας από τους μεταδότες, ένα μέρος του πληθυσμού, είναι τα μικρά παιδιά. Κατά την περίοδο της πανδημίας έχω ακούσει και το λέει το ρεπορτάζ ότι λόγω της προφύλαξης ως κοινωνία τα παιδιά δεν ήρθαν σε επαφή με τη γρίπη και άρα ήταν κατά κάποιο τρόπο αποστηρωμένα και τώρα παρουσιάζουν έξαρση. Είναι πιο ευάλωτα, σωστά το λέτε αυτό, πιο ευάλωτα. Είναι κάτι νέο για τα παιδιά ο ιός αυτός. Φυσικά δεν πάβει ποτέ να είναι επικίνδυνος για κάποιες πληθυσμιακές ομάδες, για παιδιά που έχουν προβλήματα με το ανοσολογικό του σύστημα λόγω παθήσεων, είτε αυτοάνοσων είτε καρκινικών παθήσεων. Είναι πράγματι έτσι όπως το λέτε. Είναι περισσότερο ευάλωτα. Τα παιδιά είναι μεταδότες, είναι ένας πληθυσμός που δεν μπορείς εύκολα να τον χαλιναγωγήσεις. Υπάρχουν τα σχολεία, υπάρχουν οι αίθουσες, υπάρχει το ψύχος, οι συνωστισμοί και όλα αυτά βοηθούν στη μετάδοση του ιού. Βεβαίως τα παιδιά μπορούν με μεγάλη ευκολία να ξεπερνούν αυτές τις παθήσεις. Το θέμα είναι με τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες των ενηλίκων που είναι οι νευροπαθείς, οι ανοσοκατασταλμένοι, οι μεταμοσχευμένοι, οι πάσχοντες από, όπως είπαμε, από νοσήματα, από καρκίνους κλπ, οι χειρουργημένοι, όλοι αυτοί οι νοσήματα του αναπνευστικού έχουν πρόβλημα με την γρίπη. Κάθε χρόνο χάναμε πολλούς ανθρώπους από την γρίπη, αλλά αυτό
σε αυτό δεν είχε δοθεί και ιδέωσα σημασία. Τα προηγούμενα χρόνια έπρεπε να έρθει μια πανδημία που να πλήξει όλο τον κόσμο, να είναι κάτι νέο, μη αντιμετωπίσιμο αρχικά, δεν υπήρχε κανένα φάρμακο ούτε εμβόλιο. Άλλο τώρα που έχουμε τις γνώσεις, έχουμε τα μέσα και το αντιμετωπίζουμε. Τότε ήρθε σαν κεραυνό στην εθρία και αναγκάστηκε η επιστημονική κοινότητα και οι κυβερνήσεις των κρατών να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη οδό της συνεργασίας, του συναγερμού, της έρευνας για να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προφυλάξεις, τις προληπτικές προφυλάξεις που είναι το εμβόλιο, είναι ικανοποιητική η προσέλευση, τα ποσοστά των ανθρώπων που προσεγγίζουν και εμβολιάζονται, ή θα έλεγα ότι έχουμε κουραστεί από τα πολλά εμβόλια του κορονοϊού και ενδεχομένως τώρα είμαστε διστακτικοί? Υπάρχει μία υστέρηση, τυχαίνει να συνομιλώ και με ασθενείς, με φίλους, και τους συστήνω, γιατί κάποιοι αυτή τη στιγμή δίνουν προτεραιότητα είτε στον κορονοϊό είτε αποφεύγουν τα εμβόλια, διότι όπως ξέρετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και μπορώ να πω την τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα της επιστήμης, της έρευνας, της απόδειξης, ότι όλα τα δημιουργεί κάποιο κέντρο, κάποιο αυτό. Όλα αυτά έχουν αποθήσει πάρα πολύ κόσμο από την πραγματικότητα, την επιστημονική πραγματικότητα και αναγκαιότητα, η οποία είναι η προφύλαξη. Όπως είπαμε, τα εμβόλια είναι μέσα στην Ιπποκράτη αντίληψη του ωφελέιν μάλλον ή βλάπτην. Έχουν ελάχιστες παρενέργειες, είναι ασφαλή και χρησιμότατα. Και τις γρήπες, επειδή γίνονται κάθε χρόνο με τροποποιημένα νέα στελέχη του ιού που κυκλοφορεί, του περσινού βεβαίως ιού, δεν χάνουν ούτε την αποτελεσματικότητά τους, ούτε τη χρησιμότητά τους, στο να μην περάσει κάποιος καθόλου ή να περάσει με τελείως ελαφρά συμπτωματολογία. Τώρα, μια ίωση που πιθανότητα να ήταν πολύ επικίνδυνη για την υγεία του. Η εποχή που διανύουμε είναι κατάλληλη για εμβολιασμό? Το λέω με την έννοια της χρονολογικής διάρκειας της ισχύς του εμβολίου. Ναι, είναι ακόμα κατάλληλη η εποχή αυτή για τον εμβολιασμό. Νωρίτερα βέβαια έπρεπε να γίνει, έτσι. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη και μέχρι τέλους του Δεκέμβρη ή ακόμα και στις αρχές του Ιανουαρίου πρέπει να το κάνουμε. Αλλά επειδή μεσολαβούν οι γιορτές και θα υπάρξουν συνωστισμοί και διάφορες εκδηλώσεις κλπ, και επειδή μεσολαβεί ένας χρόνος 15 ημερών μέχρι να αναπτυχθούν τα κατάλληλα αντισώματα, νομίζω ότι όσοι έχουν προβλήματα, είναι πάνω από 60 ετών, έχουν προβλήματα με το αναπνευστικό του σύστημα, διάφορες αναπνευστικές παθήσεις, έχουν προβλήματα είτε παίρνουν κάποια φάρμακα, είναι διαβητικοί, είναι παχύσαργοι, πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.